6 παρατέταρτο συντονιζόμαστε και σήμερα. Το ζευγάρι δεν το βλέπω πολύ καλά, είναι η αλήθεια. Έχουν αρχίσει τα ζόρια. Θέλω να σας πω ότι η κυρία Δεμερτζή στέλνει το στρατή στην Αθήνα να συλλέξει πληροφορίες για αυτό το ζευγάρι. Θυμάστε ότι τους είδε να φιλιούνται. Η Αλεξάνδρα, μάλλον, έχει πέσει θύμα τύφου. Γιατί όμως, γιατί λιποθυμάει, έχει γίνει στο χτήμα, γενικά έχει έρθει τύφος. Λιποθυμάει η Αλεξάνδρα, ο Ιάσωνας. Ο γλυκός μου ανησυχεί. Θέλουμε να δούμε τώρα, είναι άρρωστη όντως, τι έχει. Και γενικότερα ο Μάρκος έρχεται αντιμέτωπος με μια πραγματικότητα που δεν είχε φανταστεί. Μάλιστα. Λοιπόν, θυμάμαι πως είναι έγκυος, καλέ. Αυτό πήγα να πω και εγώ. Μπράβο, ρε Μπέτη. Για να δούμε. Για να δούμε το τρέιλερ. Τα αφεντικά με τα αφεντικά και οι υπηρέτες χωριστά. Όποιος τους θέλει αντάμα, το πληρώνει ακριβά. Και πότε φεύγουμε, Μάρκο? Μεθαύριο με το καλό. Δεν φαντάζεσαι τι δώρο μου κάνεις. Τα ψωμιά του εδώ πέρα, οι μέρες του λιγοστεύουνε. Θες να βγάλεις κανένα λαβράκι? Θα πρέπει να ντρέπεσαι. Αλεξάνδρα! Ζήτησα να εμβολιάσεις τα παιδιά των εργατών και δεν το έκανε. Βάσου. Του το πες ή το ξέχασες? Επιδημία τύφου. Δεν τα βλέπω καλά. Εγώ δεν πιστεύω ότι η Αλεξάνδρα δεν κολλάει τύφο. Η αλήθεια είναι ότι η λιποθυμία της Αλεξάνδρας είναι κάτι που θα μας απασχολήσει πάρα πολύ έντονα. Α, ξέρεις και δεν μας λες. Δεν μπορώ να τα πω. Θα τα δείτε όμως. Για παίρνε λίγο από εδώ που είπε. Μετά. Δεν πολλά να πούμε τελικά. Έλα λιγάκι εδώ να τα πούμε τετατέτ. Ευχαριστούμε, Νάντια μου. Ευχαριστούμε πολύ, κορίτσι μου. Τα φιλιά μας. Λοιπόν.